Η πρόσθεση πινάκων γίνεται ως εξής. Είχαμε γράψει προηγουμένως τον πίνακα α με τα στοιχεία αυτά. Τονίσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε έναν δεύτερο πίνακα, έστω β, ο πίνακας β, ο οποίος πρώτον θα πρέπει να είναι των ίδιων διαστάσεων με τον πίνακα α. Δηλαδή, να έχει και αυτός τρεις γραμμές και τρεις στήλες. Έχουμε λοιπόν τους δύο πίνακες α και β και θέλουμε να τους προσθέσουμε. Άρα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν το ίδιο μέγεθος και στη συνέχεια κάνουμε την πρόσθεση των δύο πινάκων ως εξής. Προσθέτουμε τα αντίστοιχα στοιχεία. Δηλαδή, το πρώτο στοιχείο της πρώτης γραμμής του πίνακα α είναι το 1. Το πρώτο στοιχείο της πρώτης γραμμής του πίνακα β είναι το 11. Προσθέτουμε λοιπόν το 1 και το 11. Συνεχίζουμε με το δεύτερο στοιχείο του πίνακα α στην πρώτη γραμμή. Είναι το στοιχείο 2, ο αριθμός 2. Το προσθέτουμε με το στοιχείο 12. 2 και 12. Και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα στοιχεία. Το στοιχείο είναι ο αριθμός 3 και σε αυτόν προσθέτουμε το 13. Έχουμε λοιπόν 3 συν 13. Με τον ίδιο τρόπο προσθέτουμε τα στοιχεία και τις δεύτερες και τρίτης γραμμής των δύο πινάκων. Δηλαδή 4 και 14, 5 και 15, 6 και 16, 7 και 17, 8 και 18, 9 και 19. Στη συνέχεια προσθέτουμε τους αριθμούς στα στοιχεία του καινούργιου πίνακα που είναι το άθροισμα των πινάκων α και β και έχουμε σαν τελικό αποτέλεσμα 1 και 11, 12, 2 και 12, 14, 3 και 13, 16 και το ίδιο κάνουμε με τη δεύτερη και τρίτη γραμμή. 4 και 14, 18, 5 και 15, 20, 6 και 16, 22, 24, 26, 28. Ο καινούριος πίνακας μας είναι το άθροισμα των πινάκων α και β. Να σημειώσουμε εδώ ότι το άθροισμα είναι ένας νέος πίνακας των ίδιων διαστάσεων με τους δύο πίνακες α και β. Αυτά όσον αφορά την πρόσθεση δύο πινάκων. Η αφαίρεση γίνεται αντίστοιχα. Έχουμε σαν προϋπόθεση και εδώ ότι οι δύο πίνακες θα πρέπει να είναι των ίδιων διαστάσεων, άρα δεν μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε πίνακες που έχουν διαφορετικό αριθμό γραμμών ή στυλών ή και τα δύο, άρα αυτό θα πρέπει να το ελέγχουμε πάντα στην αρχή και στη συνέχεια να κάνουμε την πρόσθεση, την αφαίρεση των αντίστοιχων στοιχείων των δύο πινάκων. Για να αφαιρέσουμε τους δύο πίνακες που είχαμε και προηγουμένως, τον πίνακα α και τον πίνακα β, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να τους γράψουμε σαν διαφορά, όπως γράψαμε προηγουμένως την πρόσθεση των δύο πινάκων και στη συνέχεια αφαιρούμε τα αντίστοιχα στοιχεία, δηλαδή από το πρώτο στοιχείο του πίνακα α, το 1, αφαιρούμε το πρώτο στοιχείο του πίνακα β που είναι το 11. Το ίδιο και για τα υπόλοιπα στοιχεία. Από το 2 για παράδειγμα που είναι το δεύτερο στοιχείο της πρώτης γραμμής, αφαιρούμε το 12 που είναι το δεύτερο στοιχείο της πρώτης γραμμής του πίνακα β. Και έχουμε έτσι όλες αυτές τις διαφορές των αντίστοιχων στοιχείων. Με αποτέλεσμα η διαφορά των δύο πινάκων να είναι ένας καινούργιος πίνακας με στοιχεία το -10,
το μείον 12, το μείον 10, το μείον 10, το μείον 10, μείον 10, μείον 10 εδώ και όπως βλέπουμε όλα τα αποτελέσματα είναι μείον 10, φυσικά και αυτό εδώ που εκ παραδρομής γράψαμε 12. Έστω οι δύο πίνακες α και β, ο πίνακας α έχει για στοιχεία το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 διαστάσεων, όπως είπαμε απαραίτητος ίδιων με τις διαστάσεις του πίνακα β, ο οποίος έχει για στοιχεία το 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Για να αφαιρέσουμε αυτούς τους δύο πίνακες, αφαιρούμε τα αντίστοιχα στοιχεία. Δημιουργείται δηλαδή ένας καινούριος πίνακας, που και αυτός έχει διαστάσεις όσο οι πίνακες α και β. Έχει λοιπόν τρεις γραμμές και τρεις στήλες και τα αντίστοιχα στοιχεία του είναι η διαφορά των στοιχείων των πινάκων α και β. Δηλαδή 1-9, 2-8, 3-7 και ούτω καθεξής. Άρα η διαφορά των δύο πινάκων α και β είναι ίση με ένα πίνακα ο οποίος έχει τρεις γραμμές και τρεις στήλες, με πρώτο στοιχείο το -8, δεύτερο το -6, το -4, τελειώνει εδώ η πρώτη γραμμή, στη δεύτερη γραμμή έχουμε πρώτο στοιχείο το -2, το 5-5 ισούται με 0 και στη συνέχεια τα στοιχεία της διαφοράς των δύο πινάκων γίνονται θετικά, το 7-3 ισούται με 4, 6 και 8. Ο τελευταίος πίνακας είναι η διαφορά των δύο πινάκων α και β.